δεν υπήρχε ούτε δευτερόλεπτο που μπορούσα να αντιδράσω. Είναι δηλαδή από τις περιπτώσεις που σπάνια μπορεί να σημούν. Δεν έχω τρακάρει από αυτοκίνητο αυτά και μου την έκανε αδέσποτο. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει το ζώο, προς Θεού, αλλά έγινε ό,τι έγινε. Τα αγαπάω τα ζώα. Και καθώς πήγαινα με μια σταθερή ταχύτητα, δεν μπορώ να πω ότι τρεχά, διότι πιο πριν υπάρχουν άλλα δύο κυκλικά, οπότε δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, θέλοντας και μη. Πετάχτηκε ένα δέσποτο, το οποίο από ό,τι άκουσα κυνηγούσε κάποιον άλλο σκύλο. Πετάχτηκε την ώρα που περνούσα μπροστά μου, βρήκε ένα άνοιγμα μέσα από το αυτοκίνητα και πέρασε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να αντιδράσω, ούτε να το αποφύγω και έγινε το μοιραίο. Έπαθα κάκωση, μου είπαν οι γιατροί ότι θα κάτσω γύρω στις 18 μέρες σπίτι. Φανταστείτε ότι με είδε να φεύγω από το μηχανάκι να σέρνομαι. Δηλαδή να λέω πάλι καλά που δεν ήταν τίποτα χειρότερο. Και δεν περνούσε και κάποιο αυτοκίνητο από πίσω, όπως μου είπαν, γιατί... Εάν περνούσε και αυτοκίνητο από πίσω... Υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να χτυπήσει πολύ σοβαρά. Ευτυχώς φορούσα κράνος, όπως πάντα. Φορούσα και ένα μπουφάν το οποίο πραγματικά μπορώ να πω ότι μέσωσε. Στο συγκεκριμένο δρόμο έχουν μπει τα φώτα, αλλά ανάβουν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο στην πλαστήρα. Την ίδια μέρα το πρωί συζητούσα μαζί με έναν άλλον διανομέα για τα αδέσποτα και ένα βράδυ νωρίτερα, την Παρασκευή το βράδυ, γλίτωσα από στα ΤΕΗ από μια γάτα. Την επόμενη μέρα την παθαίνω από σκύλο. Δηλαδή είναι. Μάλιστα. Είναι ασταθερή τύχη. Ήσουν τυχερός πάντως, έτσι. Ναι, να τονίσω ότι στο παρελθόν έχω ξαναπάθει περιστατικό από αδέσποτο στην περιοχή του Παγκριτίου που με είχε δαγκώσει πάλι στο αριστερό πόδι.